Everybody get your fucking hands up. Και τις προάλλες που έβγαλα ένα βίντεο για τους Ryzen, πήρα ένα σχόλιο το οποίο έλεγε ότι βιάστηκα να τους κρίνω και ότι ακόμα η AMD δεν έχει βγάλει APU. Και να που έφτασε η μέρα που η AMD ανακοίνωσε, βασικά το έχει ανακοινώσει εδώ και αρκετές μέρες, το πρώτο APU στο socket AM4 που θα υποστηρίζει DDR4. Εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν τον α8-9600, ο οποίος δεν ξέρω αν τον έχει βγάλει ακόμα, πάντως το CPU World είναι ενημερωμένο. Βλέπουμε socket AM4 και Turbo Speed 3400, 4 cores, 4 threads, 64 bit, 28 νανόμετρα η αρχιτεκτονική του, δεν είναι 14 όπως είναι η Ryzen. Και πάμε να δούμε την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, που περιμέναμε ότι η καινούργια γενιά της AMD θα έχει τούμπανο κάρτες γραφικών, και βλέπω Shader Cores 384, τρίτη γενιά graphics core, next generation και ιστορίες. Base frequency 900 MHz στην κάρτα γραφικών, η μνήμη που υποστηρίζει είναι μέχρι 2400 MHz και αντέχει 90 βαθμούς θερμοκρασία και υποστηρίζει DirectX 12. Πάμε τώρα να δούμε και τον προκάτοχό του, τον προγονό του, τον α8-7600. Και να συγκρίνουμε. Λοιπόν, 7600 έχει αυτός 3% basic frequency. Turbo frequency έχει παραπάνω και αυτός στα 28 νανόμετρα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Απλά αλλάξαν το όνομα και το πράγμα που θα λένε αυτό. Bristol Ridge. Ναι. Τι κάτι τρέχει στα γύφτικα. Και εδώ πέρα ο προηγούμενος είχε 384 shader cores. Η συχνότητα είναι πιο χαμηλή. Βασικά πιστεύω ότι είναι οι παλιοί οι πυρήνες και απλά έχουν ανεβάσει συχνότητα. Μνήμη DDR3 είχε στα 2133 MHz. Πολύ μικρή διαφορά. Το μόνο που αξίζει είναι ίσως ότι αντέχει ο καινούργιος περισσότερη θερμοκρασία. Και το DirectX 12 που ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά παιχνίδια. Ουσιαστικά είναι άχρηστο. Και μαζί με τα Windows 10. Οπότε ναι, η AMD μας έκλασε στα μούτρα και πάλι. Ο προηγούμενος αυτή τη στιγμή κοστίζει 70 ευρώ. Αν ο επεξεργαστής αυτός αξίζει, κοστίζει όταν βγει στην αγορά πάνω από 120 ευρώ, βάλτε στον κο***. Και ας περάσουμε τώρα στην Intel, η οποία ανακοίνωσε ότι θα βγάλει ένα νέο γιοτά ή πολλούς νέους γιοτάδες, τους γιοτά 9. Η Intel συνεχίζει να βγάζει όλο και πιο γιοτάδες. Φυσικά δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα δεδομένα για τους καινούριους Yota 9, αλλά βρήκα ένα σχετικό άρθρο εδώ πέρα στο pcgamer.com και πάμε να δούμε πάνω κάτω τι θα έχουν οι επεξεργαστές. Βλέπουμε λοιπόν τον Yota 9 7800X, τον 7820X, τον 7900X. Το X το έχουν κολλήσει πίσω γιατί είναι η Skylake X. Ου, πρωτοτυπία. Ανατρίχιασα. Οι οποίοι θα υποστηρίζουν, θα έχουν ο ένας θα έχει 6 cores και 12 threads, ο άλλος θα έχει 8 cores και 16 threads, ο άλλος θα έχει 10 cores και 20 threads, ο καλύτερος όλων θα έχει 12 cores και 24 threads. Τι να τα κάνουμε τόσα threads? Οι επεξεργαστές αυτοί θα είναι στα 32 νανόμετρα, από εκεί που έχουμε πέσει στα 14 πλέον η εξέλιξη προχωράει. Η Intel θεώρησε σωστό να ξαναγυρίσει πίσω πολλές δεκαετίες, να το πω. Τελευταία φορά που είδαμε 32 νανόμετρα ήταν πριν τους Ivy Bridge, τρίτη γενιά. Σε ποια γενιά είχαμε φτάσει? 7η, 8η. Δεν θυμάμαι να σας πω γιατί η Intel βγάζει καινούργια γενιά κάθε εβδομάδα. Μπράβο Intel, σου εύχομαι να κάνεις remaster και τον Pentium 4. Βέβαια τα 140W που έχει απαιτήσει ρεύματος είναι πάρα πολλά. Θα συνιστούσα σε όποιους το αγοράσουν να βάλουν πρώτα φωτοβολταϊκά, γιατί με ΔΕΗ δεν συμφέρει. Και ελπίζω με 140 γαμημένα W που τραβάει αυτό το CPU να έχει τουλάχιστον την υπερτεράστια τούμπανο κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 14,5 εκατομμύρια για να σηκώνει όλα τα καινούργια παιχνίδια της τελευταίας γενιάς, γιατί αλλιώς βάλτε στον κ***. Και τώρα λίγο Dark Souls 1. Κατερίνα, θα παίξουμε Dark Souls 1? Να παίξουμε. Θα παίξεις εσύ? Δεν ξέρω. Έλα. Oh! Μην έχω σπάσει. Το διέλυσε. Ένα τεστ! Παραπατάει το μικρόφωνο. 42 level είμαι, έχω κοντεύω να τερματίσω. Κοίτα πανοπλία, ε. Σταμάτη. Λοιπόν, θα πάμε... Πού είμαι? Πού είμαι? Εδώ βλέπουμε έχουμε διάφορες παναπλίες, έχουμε την Crimson, έχουμε ολόκληρη την Crimson, αλλά αυτή εδώ είναι καλύτερη νομίζω. Και παρόλα αυτά, κοιτάξτε κολοτουμπίδια που κάνω, με τόσο βάρος. Διότι έχω βάλει αυτά τα δαχτυλίδια, Κατερινιό, αυτά, αυτά εδώ που κάνουν δουλειά, κάνουν δουλειά για το βάρος. Να σκοτώσω τις πάντες του.
Τι όχημα ρε. Ανάμεσα θα πέσει. Δεν το είδα. 8 εκατομμύρια χρόνια παίζω Dark Souls. Βασικά είμαι νουμπάς στο Dark Souls, αλλά έχω γίνει... Ναι, μαθαίνω γρήγορα, είμαι quick λέτε. Κατέβα! Και όπως βλέπουμε εδώ το build μου είναι μόνο Endurance, Endurance και Vitality. Δεν με ενδιαφέρει το damage, θέλω απλά να είμαι tank. Ένα γρήγορο, κινητικό, tank. Λοιπόν, Valley of Drakes, έχω φτάσει και εδώ, ναι. Έχω φτάσει και εδώ. Και από εδώ είναι το Blight Town που νικήσαμε τον boss πριν. Όχι βασικά... Α ναι, πάω στην κόλαση να πάω, ή να πάω στο Star Drakes. Όχι, πάμε στην κόλαση. Έλα Ιωτά. Dark Souls 1 λοιπόν. Τα γραφικά βλέπω Κατερίνα δεν έχουν μεγάλη διαφορά από το 3. Δηλαδή τσάμπα τα requirements που έχει το 3, δηλαδή μας κοροϊδεύουνε. Έλα. Έλα. Θα στο κάνω επιτέλους. Έλα. Τώρα. Ναι. Ω, τον ξεκόλλιασα. Όπα. Ωπα, το μαύρο σιωθόνι. Γιατί? Μπήκε να του βάρει στη μέση. Τι μας δίνει? Κάτι, α, ένα ρόπαλο μου δώσε. Κάμπα, όχι θα τα αναφέρω. Κι άλλο. Ωπα. Ναι, φαίνονται δυνατοί, αλλά είναι πολύ αργοί. Ουου! Έχει παιδευτεί ο τύπος. Εντάξει, οκ. Μας τα πάνε διάλεπτα. Πολλές ψυχές έχω μαζέψει και δεν μου αρέσει. Λοιπόν, εδώ είναι που βρήκα και την Crimson την πανοπλία, την οποία έκανα τσαρτσιά με το Master Key. Όσοι δεν ξέρουν για το Master Key και τα κόλπα αυτά, έτσι πως παίρνει την Crimson από την αρχή για να γίνει εύκολο το παιχνίδι και το Drake Soul. Να πάτε να βρείτε κανένα tutorial στο YouTube. Δεν θα κάτσω τώρα να κάνω walkthrough σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι το κάνω για την διαχαβαλέ. Κατέβα! Λοιπόν, εδώ είναι ένας... Ούτε να με πετύχουνε δεν μπορούνε ρε. Τόσο expert έχω γίνει πια ρε. Τι να πω. Λοιπόν κάπου εδώ έχει αυτό εδώ το μαραφέτη το εργαλείο. Αν πέσουμε εδώ. Λοιπόν. Κάτσε έχω για poison. Ιατρικό, όχι. Όχι, όχι. Ναι, θα χρησιμοποιήσουμε το όπα. Χρησιμοποιήσουμε bonfire. Κάτι με ακολουθεί, δεν θα δώσω σημασία. Πάμε να πάθουμε poison. Έχω πάθει poison. Πρέπει να έχω πολύ resistance, δηλαδή το endurance που έχω φτιάξει. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, γιατί όπως όλο λίγο μου κόβει το poison. Πάμε στην κόλαση! Από εδώ είναι, Κατερίνα, από εδώ. Εδώ είναι που είναι η δεύτερη καμπάνα. Το Merchant αυτό που λέγανε δεν τον έχω βρει ακόμα. Που πουλάς πράγματα σου δίνει ψυχές. Πάμε στην κόλαση! Είπα να πάρω το shortcut. Είπα, κατέβει πιο γρήγορα. Λοιπόν, Demon Ruins, εδώ είμαστε. Level up, θα δώσουμε Endurance, κλασικά, Vitality και Endurance πάλι.
έχω γίνει ντουκι. Πιστεύω να πέσω από εδώ πάνω δεν θα ψηφίσω. Να, αυτό εκεί που γυαλίζει. Αυτό που φωτάει. Όπα, αυτό που φωτάει όμως. Από εδώ. Ε? Εδώ κάποιος πέφτει. Τι έκανα ρε. Κοίτα τι έκανα. Και μα μόλις με ελάχιστη ζωή που χάσα. Ρε κοίτα που έχω φτάσει ρε. Να το. Να το τον μποσάκι. Περίμενε, έχουμε τόξο. Περίμενε. Θα το εξηγήσω εγώ τώρα. Τα πάντα έχω μαζέψει εδώ. Κάμε, μπορώ. Ω! Το φάγε. Το φάγε και έρχεται τώρα. Ωα! Τι ήταν αυτό! Σε κόλλα. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Μπορούμε να τον νικήσουμε. Μπορούμε. Πώς μπορούμε. Θα κρυφτώ εδώ. Για αρχή νομίζω είναι καλό σχέδιο. Μετά. Θα βάλουμε το Dragon Sword. Το Dragon Sword. Ούντο. Το χασά. Να το. Έχουμε γιατρικά αυτή. Πάει αυτός. Έρχεται από την άλλη. Λοιπόν, τώρα έχουμε Dragon Sword. Ούντος. Να το να. Σε ψάχνει. Βάραμε. Ρε, κοίτα boss που βρήκαν να βάλουν, ρε. Πιο μεγάλο δεν μπορούσατε να βρείτε! Σου κόβουν στη ζωή κάθε φορά! Ας συζητήσουμε λίγο σχετικά με τον Dark Souls. Βλέπω YouTubers ακόμα να ασχολούνται με αυτή την ιδέα να κάνουν No Weapon Challenge, να κάνουν No Armor Challenge, να κάνουν Level 1 Walkthrough Challenge. Τι σας έχει πιάσει, δεν έχετε βαρεθεί ακόμα? Με το ζόρι τερμάτισα το 3 με βαριά καρδιά και το 1 το έχω φτάσει στα μισά και έχω βαρεθεί τη ζωή μου. Διότι από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού κάνεις το ίδιο πράγμα. Διαλέγεις με ποιο όπλο σε βολεύει να παίξεις και απλά κάνεις τούμπες, μπλοκάρεις και κοπανάς. Ναι, θα μου πείτε έχει upgrades. Ναι, στη χορεύτρια έπαιρνα τον πούλο επειδή το όπλο μου είχε μόνο 100 damage. Αλλά τώρα που το κάνω upgrade πήγε 120 damage, μαντέψτε. Πέρα από ότι είναι βαρετό μονότονο καταθλιπτικό παιχνίδι. Ποιος τρυπάει γάμο το χρυσό! Δεν έχει καθόλου ιστορία, δεν έχει cutscenes, δεν έχει κάτι να σε κρατήσει. Και είναι και τεράστιο. Θέλει πάρα πολλές ώρες για τερματιστή. Ξέρεις ποιο άλλο παιχνίδι είναι τεράστιο? Το Witcher 3. Και όχι, δεν είμαι φαν ούτε του Geralt of Rivia, ούτε μ' αρέσει το Witcher. Αλλά τουλάχιστον το γαμημένο το παιχνίδι το Witcher είναι 100 ώρες και σε κρατάει 100 ώρες γιατί έχει ιστορία, γιατί έχει side missions τα οποία έχουν επίδραση πάνω στην ιστορία και γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα να κάνεις. Ακόμα και το στυλ μάχης αλλάζει όσο ανεβαίνεις level. Στο Dark Souls δεν αλλάζει τίποτα, είναι ένα γραμμικό παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν σου λέει τίποτα, δεν σου δείχνει τίποτα, πρέπει να βγάλεις ιστορία από συνεισφραζόμενα. Και εδώ και τρία παιχνίδια, το 1, το 2 και το 3 έχουν ακριβώς την ίδια ιστορία. Να σας πω την αλήθεια, και το 1 με το 3 έχουν και τα ίδια mechanics. Η From Software δεν έχει κάψει ούτε ένα εγκεφαλικό κύτταρο για να σκεφτεί μια καινούργια ιστορία. Απλά σχεδιάζουν τα καινούργια μποσάκια και λένε να πάρε τα καινούργια μποσάκια, πάρε και δύο καινούργιους χάρτες, πέτα τα εκεί πέρα, κάνε ένα χταρμά και πούλα το και βγάλε λεφτά! Το επόμενο Dark Souls που θα βγει, εάν δεν έχει ριζικές αλλαγές, δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Ξύπνω, ναι. Και τώρα Mad Max. Κυρία Καταρίνα, πώς σας φαίνεται σαν άντρας ο Max? Εδώ, αυτός εδώ. Ο Μουσάτος. Τρώγεται. Τρώγεται. Τρώγεται, ναι. Πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει μπάνιο ή είναι καλό και έτσι? Ένα μπάνιο νομίζω, ναι, χρειάζεται. Ένα μπανάκι, ναι, το χρειάζεται, λίγο. Ναι. Θα το έκανα και αυτό walkthrough το παιχνίδι, αλλά το έχουν κάνει ήδη γκρέμις, δεν το κάνεις. Το έχω τερματίσει. Μας τρώνε τη δουλειά οι γκρέμες. Ιδέες. Για τους πεις τώρα. Τι να τους πεις για αυτούς. Όπα, 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 όπα. Τι είναι, μας πήρε ένα χαμπάρι. Με ποιο βαράω? Τι είναι. Σκάστο. Μπι. Οπ, οπ, οπ. Συγγνώμη φιλαράκι.
Δεν μπορώ. Σπάστο! Eliminated the defense, το perimeter. Έτοιμος. Έτοιμος καραφλέ. Quasimodo. Τυχονό. Πώς. Ω, πάρε, δεν είναι τυχονό. Πάρε. Δεν είναι πόρτα. Ωραία. Weak gate. Λίγο ακόμα ήθελε. Κι άλλο θέλει. Εδώ λέει ότι δεν έχει ζωή. Τα νύτρα, πώς είναι τα νύτρα. Πόρτο! Ας είναι καλά το Shadow of Mordor που έχει τέτοια κουμπιά. Και πως έμαθα. Ξύλο! Φιούρι θέλω να κάνω, Φιούρι! Πού πας μωρή καραφλή μαϊμού. Εδώ είμαι. Πω πω πω, δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Το ζει. Φιούρι. Ναι ρε, Φιούρι. Ναι ρε. Ναι ρε. Ναι ρε. Ναι. Ποιος είναι μετά, ποιος. Τώρα παλούς χάλασε. Όπα, όπα, όπα. Τώρα παλούμε, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Το σίγουρο είναι ότι εγώ πρέπει να πάτσω αυτό εδώ. Πάρτα! Και πέφτει κάτω από εκεί που κρεμόταν από τη δετιά που είναι για να λάβει ο συναγερμός. Ο σκυλοτροφή τρώει! Ο βρωμιάρης! Ο σκύλος! Εδώ μπορεί να κάτσει για ένα ρομαντικό δείπνο με το φίλο του τον καράφλα. Δεν ξέρω. Το σπάμε. Ότι βρίσκουμε να σπάμε, απλά σπάμε κεφάλια και σπάμε πράγματα. Ω, καινούριο αμα... Ήτανε καινούριο αμάξι. Τώρα δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι πάλι. Εγώ το χρήμα δεν το λογαριάσω, Κατερίνα. Ναι, το ξέρω. Ούτε αυτά τα αμάξια τα καγκούρικα δεν μ' άρεσε με. Εγώ θέλω ένα απλό αμάξι εκεί σε αυτό. Εντάξει. Εγώ το χρήμα δεν το λογαριάζω. Ω! Του λείπει μια ρόδα! Ωραία είναι ρε! Ρε, του λείπει μια ρόδα! Ποιος το έχει ξανακάνει αυτό στο μάτι μας? Ποιος το έχει ξανακάνει αυτό? Αυτά. Αυτά από τον sexy το φίλε μας το Max. Αυτά. Λίγο μπάνιο χρειάζεται. Θα τα πούμε άλλη φορά. Ναι. Επόμενο. Μην αγοράσεις τίποτα τώρα. Περίμενε να βγει το PlayStation 5 και μετά αγόρασε ό,τι θέλεις. Δύο χρονάκια είναι αυτά. Εδώ περιμένεις ολόκληρη ζωή απλά για να πεθάνεις. Σε πειράζει να περιμένεις δύο χρόνια. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο θέλουμε να τον αντιλάξουμε. Να τον άνθρωπος. Μια κούκλα είναι. Και όπως βλέπεις εδώ τα έχω ξεκλειδώσει όλα. Τώρα. Έχω 14 χιλιάρικα. Θα βάλουμε εδώ βομβίτσες. Θα βάλουμε από κάτω. Τι θα βάλουμε? Μια ρουκέτα. Θα βάλουμε εδώ. Δύο ρουκέτες. Και θα βάλουμε από κάτω. 2 hours later. Και έχω βάλει και μια θανατηφόρα εδώ. Και ένα mini laser εδώ. Και
και ένα crossbow το βάλουμε κάπου. Όχι, βασικά το επόμενο μπορώ να το βάλω με mines. Play! Pop brutal! Brutal! Madness! Σούπερ! Του κόψαμε τίποτα. Δεν του κόπηκε τίποτα ακόμη. Και πού να πάει στο Death Ray. Του έχουν κοπεί χέρια, πόδια. Σκάνε όλα πάνω του, 10.000. Του πήγε το κεφάλι! Ναι. Ωραίο. Ωραίο. Δεν θα κάνουμε ρεκόρ. Death Ray! Δεν έχει άλλο. Πυράβλη δεν χρησιμοποιήθηκαν. Να το! Να το το κουφάρι! Κι άλλος πυράβλος, πάρτονα! Ο πυράβλος έφυγε μόνος του. Τι έχει μείνει, τίποτα δεν έχει μείνει. Πάμε για ρεκόρ. Κοντά είναι. Έχει μείνει ένας πυράβλος. Τι έχει μείνει ρε, μια μάζα κρέας. Κορμός. Τίποτα, τίποτα, τι έδωσε, την κοπεί όλα. Όχι, 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 πολύ κοντά. Και αυτό ήταν το τελευταίο βίντεο για τη σεζόν. Γιατί σε λίγες μέρες απολύομαι και μετά θα λείπω για όλο το καλοκαίρι. Και τώρα θα μου πεις και σιγά τα βίντεο που έβγαλες φέτος. Ήμουν στρατό, τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, που λέτε, αυτό ήταν το τελευταίο βίντεο της σεζόν. Ελπίζω σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα sub, ένα share. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Και έτσι σας αποχαιρετώ. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, σας εύχομαι. Καλό καλοκαίρι, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλό μαύρισμα, καλό κάψιμο. Ο μπαμπάς είναι εδώ. Και τα λέμε από Σεπτέμβρη. Να είστε εκεί. Αντίος. Κατερίνα, έλα να μαζέψεις. Κλείνουμε.